Τον λόγο τον έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κ. Μαυρουδής Βορύδης, για 12 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι τουλάχιστον εμείς του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού οφείλουμε μία ευχαριστία προς τον Υπουργό και για τη συγκυρία με τη συγκεκριμένη την οποία συζητάμε το παρόν σχέδιο νόμου, διότι συμπίπτει με μία νομίζω εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ταυτότητα και την ιδεολογία της δεξιάς στην Ελλάδα. Και νομίζω είχαμε μία εξαιρετική ευκαιρία να βρούμε πώς η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται την ανέβρεση της ταυτότητάς της, υπό την έννοια ότι ακριβώς αυτό το σχέδιο νόμου βρίσκεται στον πυρήνα μιας μεγάλης συζήτησης στο πώς καταλαβαίνει ο καθένας τους κοινωνικούς μηχανισμούς της ένταξης αφενός, τον προνοιακό ρόλο του κράτους αφετέρου, αλλά και στο επίπεδο του ποινικού δικαίου, την χρήση του ποινικού δικαίου προκειμένου να επιτευχθούν ποιοι θεμητοί στόχοι, κάποιοι θεμητοί στόχοι που ακριβώς αυτή η συζήτηση τους ξαναθέτει. Και βέβαια, όπως ήταν ευκόλως αντιληπτό, οι όσοι λίγοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας τοποθετήθηκαν, νομίζω ταυτίστηκαν απολύτως, δικαίωμά τους, με το πνεύμα του ΣΥΡΙΖΑ, με το πνεύμα του ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα με το πνεύμα της κεντροαριστεράς. Φαντάζομαι στα πλαίσια του κοινωνικού φιλελευθερισμού και φαντάζομαι και στα πλαίσια ακριβώς της διαχρονικής υπεράσπισης των αξιών και της ταυτότητας της παρατάξεως. Λοιπόν. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα το ποιος είναι περιφερειακός, αυτό θα το κρίνει τελικώς η κοινωνία. Αυτό θα το κρίνει η κοινωνία, όχι το πολιτικό επικοδόμημα. Όσο δε το πολιτικό επικοδόμημα βρίσκεται σε αντιστοιχεία σε σχέση με την κοινωνία, τόσο θα βλέπετε τα φαινόμενα που συναντάμε σήμερα σε σχέση με την πολιτική. Αυτό ορισμένες πολιτικές δυνάμεις το σκεφτούν, αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ καθόλου δεν θα στεναχωρηθώ και αν ορισμένες πολιτικές δυνάμεις εξαφανιστούν. Αυτό είναι βέβαιο ότι σίγουρα δεν αφορά το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό αυτή η αγωνία. Γιατί όμως είμαστε στο κέντρο αυτής της συζήτησης? Διότι σε αυτή τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξετέθησαν στην πραγματικότητα δύο βασικές διαφορετικές λογικές. Στο ζήτημα στο οποίο καταρχήν φαίνεται να συμφωνούμε, αλλά κατά τη γνώμη μου φαίνεται να συμφωνούν όλες οι πτέρυγες, αλλά κατά τη γνώμη μου υπάρχει και εκεί μια θεμελιακή διαφωνία, είναι στο ζήτημα ότι προσφανώς πρέπει να προστατεύσουμε την αλληλικότητα. Χύθηκαν κροκοδίλια δάκρυα από το έδρανο αυτό. Για την παιδική αθωότητα, για την φτώχεια, για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά. Και πράγματι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και πράγματι αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και πράγματι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δύο όμως διαφορετικές λογικές υπάρχουν σε αυτό. Ποιος θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα? Θα το αντιμετωπίσουν οι προνοιακές δομές του κράτους, όπως λέει η αριστερά, ή θα το αντιμετωπίσουν οι κοινωνικοί νομιμοποιητικοί μηχανισμοί, όπως η οικογένεια, όπως η εκκλησία, εγώ θα πω όπως, παρότι δεν εντάσσεται εν τη στενή έννοια στην κοινωνία, ακόμα ο στρατός, ο οποίος παράγει ουσιαστικά αξιακούς μηχανισμούς, παράγουν ιδεολογία αυτοί οι μηχανισμοί και λειτουργούν νομιμοποιητικά. Ποιος θα το φτιάξει λοιπόν? Ποιος θα προστατεύσει τους ανηλίκους? Τα προνοιακά ιδρύματα? Αυτοί θα το προστατεύσουν με μια κοινωνικό μηχανισμό στον οποίο έχει στο μυαλό της η αριστερά, ακριβώς γιατί στη βάση της η αριστερά εχθρεύεται την κοινωνία και την ελευθερία του ατόμου και τις συγκροτήσεις οι οποίες βρίσκονται μέσα στην λειτουργία την κοινωνική και δημιουργούν εκείνες τις ενσωματώσεις που μας επέτρεψαν να φτάσουμε ως εδώ. Θα μπορέσουμε δηλαδή, απλό το ερώτημα, να απαντήσουμε στα μεγάλα ζητήματα και της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας των ανηλίκων, εγώ σας λέω, της κοινωνικής απονομιμοποίησης, θα μπορέσουμε αυτά να τα απαντήσουμε με ένα είδος κοινωνικής μηχανικής όπως έχουμε στο μυαλό της αριστερά, ή θα τα απαντήσουμε ενισχύοντας την οικογένεια, ή θα τα απαντήσουμε ενισχύοντας τον μηχανισμό της Εκκλησίας, ή θα απαντήσουμε ενισχύοντας την πραγματικότητα
εκείνους τους μηχανισμούς που παράγουν αξίες. Με ποιον δυο από τους δυο δρόμους? Εμείς απαντάμε ξεκάθαρα. Με τον πρώτο. Και είμαστε και συνεπείς. Τα υπερασπιζόμαστε. Υπερασπιστήκαμε την κοινωνία, υπερασπιστήκαμε την οικογένεια, υπερασπιστήκαμε την Εκκλησία. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι στην τελευταία ανάλυση θα δώσουμε λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, παίρνοντας τα παιδιά από τις οικογένειες και πηγαίνοντάς τα σε ιδρύματα. Ακόμα και μια οικογένεια η οποία έχει πρόβλημα, εμείς λέμε ότι πρέπει να στηριχτεί και εκεί πράγματι να είναι ίστατο καταφύγιο το να αφαιρέσεις το παιδί από την οικογένεια. Ίστατο καταφύγιο. Εκεί λοιπόν, όταν έχει παραχθεί μια ολόκληρη ιδεολογία από νομιμοποίηση αυτών των μηχανισμών, όταν παραδείγματος χάρη η γονική μέρημνα, η παλιά πατρική εξουσία στην πραγματικότητα έχει αμφισβητηθεί, γιατί έχει φτιαχτεί ένα ολόκληρο επικοδόμημα δικαιωμάτων του παιδιού, πόσο εχθρικά καταλήγουν να είναι αυτά τα δικαιώματα απέναντι στο παιδί. Πόσο τα δικαιώματα αυτά και η ιδεολογία στρέφονται εναντίον των παιδιών, δήθεν υπέρ του παιδιού. Κατ' αποτέλεσμα, δημιουργώντας τέτοιες συνθήκες, ώστε το παιδί να βρίσκεται σε σύγκρουση με την οικογένεια. Και παράγοντας και μια ιδεολογία, η οποία ακριβώς στερεί την δυνατότητα από την οικογένεια να παίξει το ρόλο της. Αμφισβητώντας σε τελευταία ανάλυση την αυθεντία μέσα στην κοινωνία, την αυθεντία του καθηγητή μέσα στο σχολείο, την αυθεντία του καθηγητή μέσα στο πανεπιστήμιο, την άρνηση, γιατί αυτό κρύβεται πίσω από αυτό, κάθε εξουσίας και άρα κάθε μηχανισμό που μπορεί να δημιουργήσει συνοχή και συνενέσεις. Ποιος το έχει κάνει αυτό με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια? Δεν το έχει κάνει η ιδεολογία της αριστεράς? Και εδώ είναι το ερώτημα για τους συναδέλφους της δεξιάς. Σε αυτό δεν απαντάτε. Θα το υπερασπιστείτε, ναι ή όχι? Ή στα πλαίσια του κοινωνικού φιλελευθερισμού το ξεχάσαμε κι αυτό? Στα πλαίσια ακριβώς της υποτέλειας στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Άρα λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε ένα κεντρικό ζήτημα. Δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο μεγάλο πρόβλημα της κοινωνικής έλλειψης συνοχής εάν δεν απαντήσουμε σε αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαντηθεί. Πώς θα το λύσουμε? Ακούω, η χαμένη παιδική αθωότητα. Γιατί είναι χαμένη? Τι συνέβη? Γιατί τα παιδιά είναι στους δρόμους? Γιατί τα παιδιά είναι παρατημένα? Γιατί τα παιδιά είναι παρατημένα? Γιατί τα παιδιά είναι παρατημένα? Γιατί την ώρα που θα τους πει ο πατέρας και η μητέρα τους ελάτε σπίτι, αυτά σηκώνονται και βγαίνουν. Και γιατί υπάρχει ακριβώς ένας μηχανισμός χαλαρότητας σε όλα τα επίπεδα. Ένας μηχανισμός που ενισχύει αυτή τη λογική. Γιατί παλιά, στις παλιές κακές εκείνες αυταρχικές εποχές, ο δάσκαλος θα το έπαιρνε από τα αυτή και θα το πήγαινε στην οικογένειά του. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί σε εκείνες τις παλιές κακές εποχές, ο αστυνομικός ενδιαφερότανε για το τι γίνεται το παιδί. Τώρα δεν τον νοιάζει, τον ενδιαφέρει αν υπάρχει παράβαση. Το γεγονός ότι περιφέρεται ένας πιτσιρικάς μόνος του δεν απασχολεί κανέναν. Άρα λοιπόν αυτή δεν είναι η διάλυση και αποσάρωση της κοινωνίας? Γιατί σήμερα στο σχολείο μπορεί ο καθένας να φοράει 15 σκουλαρίκια, να έχει κάνει 30 τατουάζ, να καπνίζει στην τουαλέτα και κανείς δεν μπορεί να του πει τίποτε. Γιατί αν του πει κάτι, αυτόματα ακόμα και οι ίδιοι οι γονείς, εμπνεσμένοι από ένα ορισμένο πνεύμα κακής ελευθεριότητος, στην πραγματικότητα θα πούν όχι, αφήστε του. Αυτή την πραγματικότητα της αποτσάθρωσης θα την αντιμετωπίσουμε με προνοιακά ιδρύματα? Τι θα πρώτο κάνουν τα προνοιακά ιδρύματα? Τι να πρώτο ελέγξουν και τι να αντιμετωπίσουν? Αυτό στο κομμάτι, αν θέλετε, της ευαισθησίας που πρέπει να δείχνουν. Τη σημαντικής και κατά τη γνώμη μου πολύ μεγάλης ιδεολογικής παρέμβασης που πρέπει πια να κάνουμε μέσα στην κοινωνία για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν αυτοί οι θεσμοί.